Ενώ όπου να είναι, σκάει βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας που θα ζητήσει την άμεση μείωση των αντικειμενικών αξιών. Ναι, είναι στην πραγματικότητα η ουρά της απόφασης που είχε εκδώσει, της οδηγίας που είχε εκδώσει πριν από 9 περίπου μήνες. Η οδηγία, επενθυμίζω, ήταν ότι μέσα στο πρώτο, μέσα σε 6 μήνες, θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να αναπροσαρμόσει τις τιμές ζώνης περίπου των τρεχουσών εμπορικών. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν το έτραξε αυτό, δηλώνοντας αδυναμία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Συμβουλής της Επικρατείας. Υπάρχει έντονη δυσφορία για την ανυπακοή, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης. Και επίκειται απόφαση, πιθανώς μέσα στο επόμενο δίμηνο, που ουσιαστικά θα ζητάει την επιβολή της αρχικής απόφασης. Τώρα, το πώς θα γίνει πρακτικά αυτό είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Ο λογαριασμός θα είναι ο ίδιος, 2.650.000 ευρώ, αλλά μένει να δούμε πώς θα ανακατανείμει το Υπουργείο Οικονομικών τα βάρη. Πρέπει να αλλάξει και τις τιμές ζώνης σε μια παγωμένη αγορά και ακολούθως να αναπροσαρμόσει και τους συντελεστές υπολογισμού του φόρου. Τώρα, όσον αφορά στο φοροσό που ανέφερες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους. Το οποίο θα είναι μάλιστα και τριπλό. Ακριβώς. Υπάρχει μια παγίδα στα 48 γραφετούμενα που προανέφερε η Σοφία και μιλάω για την κατάργηση της δυνατότητας εκχώρησης ανίσφραχτων ενοικίων στο δημόσιο. Μια διάταξη που είχε περάσει την περασμένη άνοιξη για να διορθώσει μια επιστρεβλώση του κώδικα καθορολογίας εισοδήματος. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι με την κατάργηση οι ιδιοκτήτες αυτοί θα κληθούν να φορολογηθούν επί ανύπαρκτων εισοδημάτων. Πέρα από αυτό, θα κληθούν να πληρώσουν βέβαια και ένφια χωρίς αλλαγές με τις αντικειμενικές του 2007 για ένα κίνητο που στην πραγματικότητα δεν τους αποδίδει εισόδημα. Και βέβαια περιμένουμε και το τι θα γίνει με τους συντελεστές φορολογήσεις τους. Υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση για αύξηση από το 11 στο 13% για εισοδήματα 12.000 ευρώ και από το 33% στο 35% για το υπερβάλλον. Εκτός αν το Υπουργείο επιλέξει μια ενιαία κλίμακα, από και εκεί όμως μπορούν να κρύβουν να κρύβει επιβαρύνσεις, με δεδομένο ότι οι πληροφορίες λένε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο δεν θα υπάρξει αφορολόγητο για τους συντελεστές ακινήτων παρά μόνο για μισθωτούς συνταξιούχους. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το πετρέλαιο θέρμανσης, Γιώργο Παππού. Πετρέλαιο θέρμανση, γιατί μένουν 10 ημέρες μέχρι να ξεκινήσει η διάθεσή του. Υπάρχουν τρία σενάρια αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Το ένα είναι να παραμείνει ο φόρος όσο έχει, δηλαδή στα 23 λεπτά το λίτρο. Η λιανική του τιμή θα διαμορφωθεί σημερινά δεδομένα περίπου στα 86 λεπτά. Το επίδομα θα κοπεί στη μέση στο κονδύλι. Αυτό σημαίνει μικρότερο επίδομα ή λιγότερη δικαιούχη. Θεωρείται ότι επειδή ακριβώς η τιμή θα είναι χαμηλή, μπορεί να τα αντέξει ο κόσμος. Στο δεύτερο σενάριο, προβλέπει τη μείωση του ειδικού φόρου στα 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι η λιανική τιμή θα διαμορφωθεί γύρω στα 70 λεπτά. Βέβαια, αυτό συνετάγεται και την κατάργηση του επιδόματος θέρμανσης. Δημοσιονομικά δεν τρώει το αποτέλεσμα. Και το τρίτο σενάριο είναι να επανέλθει ο φόρος στα πρώτα επίπεδα, δηλαδή στα 6 λεπτά το λίτρο, με τη λιανική τιμή να διαμορφώνεται στα 65 λεπτά το λίτρο. Εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει ένα δημοσιονομικό κόστος 100 εκατομμυρίων. Ωστόσο, στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι με την αύξηση της κατανάλωσης έως 30% θα υπάρξει αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ, άρα και κάλυψη αυτών των απολειών. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παππού.